δήμαρχος της Σκύρου των γεγονότων και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξελίξεις ορισμένες όχι καλές καταστάσεις. Δεν μπόρεσε να έρθει, παρόλο ότι ο άνθρωπος άλλαξε δύο φορές το ιστήριο για να είναι σήμερα κοντά μας, αλλά έχουμε ένα άλλο εκπρόσωπο της Σκύρου, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπεί στοιχείο σε δύο τομείς. Πρώτον, για το τι αντιμετωπίζει η Χίο σε αυτή τη στιγμή, αλλά και σαν ναύαρχος του λιμενικού σώματος. Ξέρετε, το λιμενικό είναι αυτό που περισυλλέγει τους λαθρομετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα και τους πηγαίνει στα κέντρα υποδοχής και αργότερα τους μεταφέρει σε διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδος, δυστυχώς. Είναι ο κύριος Σταύρος ο Μιχαηλίδης. Τελευταίο, γιατί πάμε και στρατιωτικά ή γραφικά, αφήσαμε τον γνωστό σε όλους μας, τον ήρωα. Όχι, σε παρακαλώ. Τον κύριο Φραγκούλη Φράγκο. Ο οποίος την αγάπη του στην Ομογένεια την έχει δείξει κατ' επανάληψη. Τον έχουμε τα τρία τελευταία χρόνια εδώ και είναι ένα κομμάτι της εθνικής μας παρέλασης. Μάνο είμαι σε όλους τους ομιλητές σήμερα, τους ευχαριστούμε που βρίσκονται εδώ και όλους τους επισήμους και τους ακροατές μας, είναι ότι θέλουμε να μιλήσουμε ειδικά για το προσφυγικό. Θέλουμε όλοι οι ομιλητές να μας πούνε πώς ζούνε αυτό το πρόβλημα που βρίσκονται στην Ελλάδα και τι μπορούμε να συμπεράνουμε από τους ίδιους, να μας δώσουν ένα συμπέρασμα πώς μπορεί να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Θα δώσουμε περίπου 7 με 10 λεπτά στον κάθε ομιλητή να αναπτύξει και θα ξεκινήσουμε μια σειρά που θα, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, θα ξεκινήσουμε το οικονομικό πρόβλημα να το φέρουμε στο προσφυγικό. Συνήθως ο κύριος Ζωλιακόπουλος με τον Τότερ Πινέλο. Γιατί εγγυάλεται εξωστρέφεια του χώρου και γιατί συνεισφέρει με πολιτικό, τεχνοκρατικό, κοινωνικό και επιστημονικό τρόπο στο να προχωρήσει η τοπική αυτοδιοίκηση που επί χρόνια ήταν στο περιθώριο των εξελίξεων. Από τον προηγούμενο μιλητή, και επιτρέψτε μου να το πω, αντιλαμβάνομαι για μια άλλη φορά το τι δεν γίνεται στη χώρα μας. Τι δεν γίνεται στη χώρα. Δεν γίνεται μια συνολική προσέγγιση ενός μύρωνος προβλήματος πίσω από το οποίο δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Εξαιρετικές ιδέες, δουλεμένες, οικονομικά και financial υποστηριγμένες, αλλά δεν είναι γνωστές στον εθνικό σχεδιασμό. Γιατί δεν είναι γνωστές στον εθνικό σχεδιασμό? Επειδή δεν υπάρχει εθνικό σχεδιασμό. Όταν λοιπόν επιστήμονες, πολιτικοί, τεχνοκράτες, άνθρωποι της κοινωνικής προσφοράς, μη κυβερνητικούς οργανώσεις, διεθνείς οργανισμοί, προσπαθούν να ασχοληθούν με το πρόβλημα, με το ζήτημα και το κάνουν ενσυνείδητος, το κάνουν με γνώση και αποτελεσματικότητα, βρίσκουν ένα τείχος. Δεν ξέρει η πολιτεία τι θέλει και κρύβεται πίσω από την εξής δήλωση. Έχουμε ανοιχτά σύνορα, δουλεύουμε με επάγγελμα ανθρωπιά υποστηρίζοντας τις μεταναστευτικές προσφυγικές ροές, αλλά μην τολμήσουν να μείνουν πάνω από 5 μέρες. Εάν μείνουν πάνω από 5 μέρες σε κάθε τόπο, τότε αρχίζουν τα διάφορα ανατραστικά να λειτουργούν, πόσο θα παραμείνουν, γιατί δεν λειτουργεί η δευτεροβάθμια επιτροπή ασύλου που εκδικάζει τις ενστάσεις, τι θα γίνει με την Τουρκία, αν οι θεωρήσεις βίζας πρέπει να περάσουν από το 28 Εθνικά Κοινοβούλια και μετά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πόσο χρόνο θα πάρει αυτό και αν η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα ή όχι. Στη Γερμανία λοιπόν, που δέχτηκαν 1.000.000 πρόσφυγες, ο κάθε πρόσφυγας παίρνει 372 ευρώ το μήνα, το κάθε παιδί παίρνει από 83-92 ευρώ και υπάρχει πλήρης στέγαση και σύγκληση. Και έκανε η Γερμανία μια επιλογή. Εγώ δεν θα πω ότι είναι καλή κακή. Και ξέρουμε για ποιο λόγο το κάνει και ποιο λόγο τι θέλει και αν έχει οικοδομήσει την ευρωπαϊκή ενοποίηση του σήμερα μέσα από μια ευρωπαϊκή Γερμανία ή από την άλλη πλευρά μέσω μια γερμανικής Ευρώπης. Αυτό όμως είναι μια πολιτική απόφαση, η οποία κρίνεται συγκεκριμένα και με σαφήνεια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει απόφαση. Υπάρχει, είμαστε όλα εντάξει, αλλά πρέπει να φεύγετε, φίλοι. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο πραγματικής παρουσίας προσφύγων μεταναστών στη χώρα, είτε αυτοί είναι παράνομοι μετανάστες, είτε είναι δικαιούνται σε άσυλο, και δεν υπάρχει και καμία μέρημνα
προστιμωμένη να προχωρά τώρα η Κεντρική Δραστηριότητα Ελλάδος, θα στα πει ο πρόεδρος αργότερα, ούτως ώστε να πούμε, θα μείνουν 50.000. Τι θα γίνουν οι 50.000 όταν γίνουν 75.000 και όταν γίνουν 100.000, θα μείνουν σε ποιους χώρους, με ποιες υποδομές, ποιος αρμόδιος θα το κάνει και βεβαίως τι εκπαίδευση έχουν τα παιδιά, τι δυνατότητα ιατρικής υποστήριξης θα έχουμε, πόσο καινούργιες ασθένειες θα εμφανιστούν. Όλα αυτά τα ερωτήματα παραμένουν ρητορικά, δηλαδή αναπάντητα. Σάμος.